Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή ευθέως θα ασχοληθούμε με τις πρόσφατες, που είναι βέβαια και διαχρονικές, δεν σταματούν ποτέ, προκλήσεις, απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος για το Αιγαίο, τη Θράκη, αλλά και την Κύπρο. Οι ενέργειες, πέρα από τα λόγια, τόσο του Τούρκου Προέδρου όσο και άλλων Τούρκων αξιωματούχων, είναι προκλητικές. Στη στρατηγική υπάρχει μια θέση, πολύ σωστή, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αξιοποιείς τις πιθανότητες να πράξει ο εχθρός σου αυτά που λέει, αλλά αξιοποιείς τις δυνατότητες του. Κακά τα ψέματα, η Τουρκία έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει και να κάνει κάποια πράγματα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, όπως και στην Κύπρο, με τη διαφορά όμως ότι η Ελλάδα έχει αξιόμαχες και αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις, ενώ στην πλευρά της Κύπρου γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κενά. Δεν είμαστε όμως ειδικοί και το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον Συνταγματάρχη εν Αποστρατεία, Άντι Λοΐζου, φίλος και συναγωνιστής. Άντι μου, καλώς ορίσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν είμαι ειδικός επί στρατιωτικών θεμάτων, εσύ όμως είσαι. Λίγο πολύ γνωρίζουμε, τα αναλύουμε, τα παρουσιάζουμε, τα λέμε και επί δεκαετίες σε εκπομπές, σε χίλια δυο άλλα, δημοσιογραφικά και άλλος πώς. Ως στρατιωτικός, πώς αξιολογείς τις τελευταίες απειλές? Μιλάμε πλέον για συγκεκριμένα νησιά, περιοχές. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Σε ένα χρόνο είναι βέβαια και οι προεδρικές στην Τουρκία, αλλά πάμε για πόλεμο? Είμαστε έτοιμοι? Θα υλοποιήσει, πιστεύεις, κατά την άποψή σου, τις απειλές ο Ερντογάν? Σίβις πάσεν παραμπέλου. Άμα θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Ένα λατινικό ρήτο το λέει αυτό. Όπως είπε στην εισαγωγή, φίλε Δημήτρη, ενεργούμε βάσει του τι δύναται να κάνει ο εχθρός, ο αντίπαλος, και όχι βάσει του τι προτίθεται. Και πολύ σωστά είπες ότι η Τουρκία δύναται να κάνει πολλά. Εκείνο που δεν δύναται να κάνει είναι τον ναυτικό αποκλεισμό μεγάλων νησιών στο Αιγαίο. Και όταν λέω μεγάλα νησιά, εννοώ Ρόδο, Μυτιλίνη. Και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να το κάνει αυτό σε μικρά νησιά. Όμως το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα να κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Και αν κάνει αυτό το λάθος η Τουρκία, θα σπάσει τα μούτρα της. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, ισχυρή αεροπορία, σύγχρονη, τα τελευταία αεροσκάφη που πήρε και τα αναβαθμισμένα F-16 που έχει, καθώς και ισχυρό και πολύ καλό ναυτικό, ειδικά όταν πάρει και τις γαλλικές φρεγάτες. Η ποιότητα των αξιωματικών είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι άριστο το προσωπικό της, και στην αεροπορία και στο ναυτικό και στο στρατοξηράς. Και η Τουρκία, εάν κάνει τέτοια απονεμμένη πράξη, πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν λέω ότι δεν θα επιτύχει κάποια χτυπήματα. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει ως Έλληνες Κύπριους είναι ο αδύναμος κρίκος στο παιχνίδι που λέγεται Κύπρος. Δυστυχώς. Η οποία, όπως πολλοί πολιτικοί είπαν, κοίται μακράν. Μόνο ο στρατηγός Κίμων στην αρχαιότητα δεν το είπε αυτό και ήρθε με τις τριήρεις του. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πέρασε στην Κύπρο και την απελευθέρωσε. Και ήταν τότε που μετά την απελευθέρωση από τον Μέγα Αλέξανδρο έζησε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως ανεξάρτητο κράτος, καθαρά ελληνικό, για 10 χρόνια. Και πρέπει εμείς στην Κύπρο να προβληματιστούμε, η κυβέρνηση να προβληματιστεί και να αρχίσει να χτίζει ναυτικό, να οργανώνει και να εξοπλίζει πολεμική αεροπορία, να δημιουργεί αντιαεροπορική άμυνα που να μην πετάκουν ούπι και να ενισχύσει τις χερσαίες ένοπλες δυνάμεις, ούτως ώστε να ανέβει το ποσοστό επάνδρωσής τους.
η Τουρκία έχοντας απέναντι της μια Ελλάδα και μια Κύπρο, μαχόμενοι εναντίον και των δύο, δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πόλεμος στην Ελλάδα είναι και στην Κύπρο, δεδομένου ότι θα ενισχυθούμε πρώτα, θα της είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, είπες για τις εκλογές ότι τα κάνει αυτά ο Ερντογάν εν ώψη προεδρικών εκλογών. Ναι, κάποιοι λένε ότι αυτό το πράγμα. Μα από πριν το 1974 συνεχώς απειλούσαν. Ναι. Μάιο του 1973 κάναν διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη εναντίον των Ελλήνων και κάψαν και ομοίωμα τότε του Μακάριου, θυμάμαι. Ήταν Πάσχα, Μάιο, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου του 1973. Το 1974, συγγνώμη. Ναι. 1974, κάνω λάθος. Άρα δεν μπορούμε να βασανίζουμε το μυαλό μας αν μπλοφάρει ο Ερντογάν ή αν το κάνει εν ώψη εκλογών. Το καθήκον το δικό μας, το ιερό καθήκον της πολιτικής ηγεσίας της κυβέρνησης του τόπου είναι να είναι πάντα ενισχυμένη άμυνα για να μπορεί να αποκρούσει κάθε επιβουλή των Τούρκων. Γιατί αυτή είναι ο εχθρός μας, μην κορδευόμαστε. Πολλοί λένε τώρα ότι με το πραξικόπημα του 15 χάλασε την αεροπορία του, έδιωξε πιλότους, φυλάκισε κόσμο. Έχουν περάσει 6 και χρόνια. Μπορείς να δημιουργήσεις πιλότους, να εκπαιδεύσεις τα 6 χρόνια. Όμως, εγώ δεν θα σου πω αν μπλουφάρει ή αν δεν μπλουφάρει. Εμένα η άποψή μου είναι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και ενισχυμένοι. Και οργανωμένοι και στο έδαφος και παντού. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που είναι συνεχώς σε πόλεμο, έχει έμπειρους αξιωματικούς και στρατιώτες. Ας μην ξεχνάμε ότι τον πόλεμο στο Αζερβαϊτζάν κατά της Αρμενίας τον έκαναν Τούρκοι στρατηγοί. Αυτοί διάταζαν οι Αζέροι τίποτα. Οπότε αν αυτά όλα πρέπει να τα βάλουμε κάτω στην εξίσωση και να προσπαθήσουμε να τη λύσουμε. Τώρα, πολλοί λένε ότι μα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και δεν θα επιτρέψουν οι ισχυροί και οι Αμερικανοί να τους αφήσουν να συγκρουστούν όπως το έκαναν και με την κρίση στα Ίνια τότε κτλ. Κτλ. Μα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσφατα σε δηλώσεις του, ο Σπόντιος Πιλάτος τους κάλεσε απλά βρείτε τα μεταξύ σας ρε παιδιά και μη μας φέρνετε και εμάς σε δύσκολη θέση. Και κανείς δεν καταδικάζει τις απειλές. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να τις καταδικάσει τον ΝΑΤΟ γιατί χρειάζεται τη συνοχή του. Θέλει τη συνοχή του. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός εταίρος, είναι ο δεύτερος πολυαριθμότερος στρατός του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σε μια γεωπολιτική την ευνοή, έχει μια θέση πολύ στρατηγική. Ήδη ανησυχούν οι νατοικοί και οι γενικά οι δυτικοί λόγω της τάσης της εις το πόλεμο στην Ουκρανία. Πολλοί δικοί μας επιχαίρουν και λένε «Α, κάπου θα την πατήσει η Τουρκία και θα σπάσει τα μούτρα της», κάτι που το ακούω από τον καιρό που άρχισα να θυμάμαι. Νόλυμα. Δεν είναι έτσι που λειτουργούμε. Και εγώ σας λέω ότι κάνει πόλεμο η Τουρκία και παρεμβαίνει τον ΝΑΤΟ και τον σταματά στις 24 ώρες. Όχι στις 48, στις 24. Ότι πάρει δεν θα το δώσει πίσω. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος να μην παραχωρήσεις ούτε σπιθαμή εδάφους στον εχθρό. Και να ολοκληρώσω για τον Στόλτεμπεργκ. Ναι, ναι. Ο Στόλτεμπεργκ έχει μια αποστολή, τη συμμαχία, να διατηρεί τη συνοχή της και να εκφράζει τα συμφέροντα της συμμαχίας. Και των Αμερικανών ιδιαίτερα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Στόλτεμπεργκ να αλλάξει την ποντιοπιλατική στάση που έχει. Και είναι λάθος του, δεν θα ήταν εκεί που είναι και δεν θα ήταν σωστός για τη συμμαχία εάν έπαιρνε το μέρος το δικό μας όπως εμείς θέλουμε. Πρέπει να είμαστε ψυχροί σε θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, πρέπει να είμαστε ψυχροί. Δεν με νοιάζει αν ο Στόλτεμπεργκ κάνει δηλώσεις για να τα βρούμε. Εγώ περιμένω το χειρότερο που δύναται να πράξει ο εχθρός. Και ο εχθρός που λέγεται Τουρκία. Άρα δεν πρέπει να ελπίζω στο ότι θα παρέμβει η συμμαχία και θα σταματήσει τον πόλεμο. Και σας λέω, διαρωτηθείτε. Γίνεται πόλεμος 24 ώρες και πιάνει 5 βραχονησίες. Ξέρετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα. ΑΟΣ, χωρικά ύδατα, πολλά.
προωθεί τις θέσεις της στην Τουρκία. Μάλιστα. Πες μου τώρα, Άντι, αυτά που είπες και εσύ προηγουμένως, είναι όμως αρκετά ή επιβάλλεται κάτι που λέει από την ίδρυσή του το ΕΛΑΜ και καμία άλλη πολιτική δύναμη και δυστυχώς ο Θεός να μην μας το δείξει να έρθουν στα λόγια μας βέβαια, αλλά είναι αρκετό να ενισχυθεί από την ψυχική ικανότητα της άμυνάς μας, της Εθνικής Φρουράς, είναι αρκετό να επανασυσταθεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδος, επιβάλλεται η σύναψη στρατιωτικής συμφωνίας, στρατιωτικής συμμαχίας, όχι αμυντικής, στρατιωτικής, με την Γαλλία και το Ισραήλ, αναφέρω τις δύο χώρες που φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, αμυντικές ή άλλες, και με τις οποίες φαίνεται να υπάρχει μια πιο φιλική, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, σχέση. Επιβάλλονται όλα όσα είπες, Δημήτρη, και επιβάλλεται ο άμεσος εξυγχρονισμός και ενίσχυση του οπλοστασίου της Εθνικής Φρουράς και στη θάλασσα και στη ξηρά και στον αέρα, καθώς και η αύξηση του έμψυχου δυναμικού. Mm-hmm. Πρέπει να πετύχουμε η εξάρτησή μας από την εφεδρεία να είναι όσον το δυνατόν σε πιο χαμηλό ποσοστό. Διότι δυστυχώς τώρα η δύναμή μας είναι η εφεδρεία. Ακριβώς. Μάλιστα. Καταληκτικά, αγαπητέ Άντι, διότι μπορούμε να μιλάμε για ώρες, ποιο είναι το σχόλιο σου και το μήνυμα το οποίο θεωρείς ότι πρέπει να περάσει οπωσδήποτε πέρα από τα όλα όσα έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συνάντηση, την εκπομπή μας σήμερα? Δεν πρέπει να τρέφουμε ευσεβοποθισμό στο αν είναι μπλόφες οι προεκλογικές μανούβρες του Ερντογάν. Η απειλή είναι δεδομένη, ο στρατός της Τουρκίας είναι δεδομένος, η κατοχή είναι δεδομένη, η δύναμη η δικιά μας και ο εξοπλισμός μας είναι δεδομένος και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το ανισοζύγιο δυνάμεων που υπάρχουν και είναι υπέρ της Τουρκίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αληθεύουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες διάβασα, παρακολούθησα από κάποιους στρατηγούς και λοιπά, αντιστράτηγους σαν αποστρατεία, ότι με τα λεφτά του Ταμείου Αμυντικής Θωράκησης οι διαχρονικά κυβερνήσεις, πόσο μάλλον σήμερα, θα ήταν σε θέση να στήσουν και αεροπορία και ναυτικό στην Κύπρο? Βεβαίως. Εάν δεν ελεηλατεί το Ταμείο Αμυντικής Θωράκησης, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία και έχουμε τη δυνατότητα και να τα προφυλάξουμε ακολουθώντας την τακτική που ακολουθούν οι Ελβετοί ή άλλες μικρές χώρες που έχουν απειλή. Παραδείγματα είναι η Σιγκαπούρη, η Νορβηγία, μια χώρα των 6 εκατομμυρίων, η Ελβετία που δεν έχει εχθρό δίπλα της αλλά έχει στρατό. Υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν τρόποι. Φτάνει να το θέλουμε. Και το θέλει εστί δύναστε. Ακριβώς. Και εμείς έχουμε τη μισή μας πατρίδα, εμείς κατεχόμενοι από τους Τούρκους, αλλά εις άλλα τη ερβάζουμε. Αγαπητέ μου Άντι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε. Επιβεβλημένη η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Πολλά χρόνια το λέει αυτό και το απαιτεί το ΕΛΑΜ. Άλλος πώς θα κλαίμε περιποιών. Να είστε όλοι καλά, όλα προς προβληματισμό. Ο Θεός μαζί μας. Γεια χαρά.